πάμε να συναντήσουμε μέσω Skype τον κύριο Στράτο Μαγκουσάκη. Είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην Κρήτη σήμερα. Καλησπέρα σας σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα. Γιατί είστε στους δρόμους, κύριε Μαγκουσάκη, τι σας βγάζει στους δρόμους? Στους δρόμους μας βγάζει, όπως και όλους τους επαγγελματικούς κλάδους και φορείς, η μη τήρηση των υποσχέσεων και δεσμεύσεων των κυβερνούντων. Δηλαδή? Όταν έχουν γίνει αλλεπάλληλες συσκέψεις στα Υπουργεία από τον κλάδο το δικό μας των τουριστικών, των ιδιοκτών τουριστικών λεωφορείων, όταν παίρνουμε δεσμεύσεις και όχι υποσχέσεις, οι οποίες όμως φτάνουμε στο παραένα και φαίνεται ότι δεν θα τηρηθούν, αναγκαστικά το μόνο όπλο που έχει και εμείς σαν επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν νομοποιούμαστε να απεργήσουμε, αλλά να διαδηλώσουμε ή να διαμαρτυρηθούμε, είναι η κινητοποίηση των τουριστικών μας λεωφορείων, των επιχειρήσεων μας δηλαδή, ούτως ώστε να ακουστούμε στην κυβέρνηση, να ακουστούμε στην Κρήτη μας, βεβαίως πρωτίστως για το καλό του κλάδου μας και χωρίς να ενοχλούμε και τους συμπολίτες μας. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Κύριε Μαγκουσάκη, ένα βασικό αγκάθι από ό,τι είδαμε είναι τα τέλη κυκλοφορίας, έτσι? Κοιτάξτε, οι δεσμεύσεις και οι υποσχέσεις της κυβέρνησης είναι πολλές. Ένα από αυτά το οποίο εκπνέει και τη Δευτέρα Τρίτη που μας έρθε, τέλος του μήνα δηλαδή, είναι η εξομοίωση των τελών κυκλοφορίας, των τουριστικών λεωφορείων, με άλλες συγκοινωνιακές ή μεταφορικές επιχειρήσεις, όπως είναι αυτές των ΚΤΕΛ, είτε υπεραστικών είτε αστικών. Αντιλαμβάνεστε, όπως και η κυβέρνηση το είχε αντιληφθεί την περίοδο του κορονοϊού, που το συζητήσαμε για πρώτη φορά ενισταμένα το θέμα, ότι είναι ένα νομοθετικό λάθος, διότι δεν γίνεται τα τουριστικά λεωφορεία και δει στα νησιά που έχουν ένα κύκλο εργασιών 6 μήνες να πληρώνουν τα διπλά τέλη κυκλοφορίας από τα υπεραστικά ΚΤΕΛ ή τα αστικά ΚΤΕΛ σε όλη τη χώρα, τα οποία έχουν και 12μήνο κύκλο εργασιών. Ναι. Αυτό το έχετε θέσει. Ποια είναι η απάντηση που έχετε λάβει από τους αρμόδιους, από την κυβέρνηση, κύριε Μαγκουσάκη? Η απάντηση που λάβαμε και από την προηγούμενη κυβέρνηση, που είναι και η τωρινή κυβέρνηση, είναι η δέσμευσή τους, και γι' αυτό και την περίοδο του κορονοϊού τα έκαναν μείωση 50%, δηλαδή τα έφεραν τα ίδια με τα ΚΤΕΛ και τα αστικά ΚΤΕΛ. Το αντιλήφθηκαν και πήραμε τη δέσμευση, παρακαλώ, ότι θα έρθει νομοθετική ρύθμιση να διορθώσει αυτό το λάθος που είχε γίνει τώρα και δεκαετίες. Ναι. Δυστυχώς όμως έως τώρα η νομοθετική ρύθμιση δεν έχει έρθει. Α, έμεινε στα λόγια δηλαδή αυτή η δέσμευση. Ακριβώς. Και δεν μιλάμε για υπόσχεση, δεν μιλάμε για θα, τα οποία ο ελληνικός λαός τα έχει φάει, να με συγχωρείτε, με το κουτάλι δεκαετίες πριν και με άλλες πολιτικές. Μιλάμε για δέσμευση και μιλάμε για εποχές όπου η συνέπεια λόγου και έργων πρέπει να είναι ίση και να πραγματοποιείται. Μάλιστα. Γιατί επιβάρυνση μιλάμε, κύριε Μαγκουσάκη? Δηλαδή, τι επιβάρυνση είναι αυτή σε εσάς τους ιδιοκτητές? Κοιτάξτε, η επιβάρυνση δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, μια επιχείρηση. Αν βάλουμε βέβαια και τον όγκο λεωφορείο που έχει κάθε επιχείρηση. Αν ένας ιδιοκτήτης έχει ένα λεωφορείο 50 θέσεων είναι στα 595 ευρώ στα τουριστικά και στα ΚΤΕΛ είναι στα 2,15. Εάν όμως ένας ιδιοκτήτης έχει 10 και 20 λεωφορεία, αντιλαμβάνεστε ότι τα 300 ευρώ διαφορά πάμε στα 3.000 και στα 6.000 αντίστοιχα. Εμείς όμως μένουμε ότι δεν έχουμε υπόσχεση και να θα. Γι' αυτό περιμέναμε. Έχουμε δέσμευση και δέσμευση από μια κυβέρνηση η οποία το είδε, το αφουγκράστηκε, το έκανε την περίοδο του κορονοϊού και έχουμε συνέχεια της ίδιας κυβέρνησης και τη δέσμευση ότι θα το υλοποιούσε και δεν το έχει υλοποιήσει. Βεβαίως δεν είναι αυτό και μόνο το θέμα μας. Έχουμε και άλλα θέματα τεράστια. Κύριε Μαγκουσάκη, μεγάλο θέμα είναι για εσάς, για τον κλάδο σας και η πειρατεία. Έτσι, ένα θέμα, ένα φαινόμενο που βλέπουμε ότι παίρνει συνεχώς μεγαλύτερες διαστάσεις. Δεν εξαλείφεται, αλλά αντιθέτως διωγγώνεται, σωστά? Ακριβώς. Πρέπει το Υπουργείο, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι τα τουριστικά λεωφορεία ανήκουν στο Υπουργείο Τουρισμού, αλλά για να πάρθει μια απόφαση έχει και στις αρμοδιότητες Υπουργείων, όπως το μεταφορών. Και αυτό δυστυχώς δυσχεραίνει και επιβραδύνει τις αποφάσεις οποιασδήποτε αυτές αν είναι. Η υποκλοπή έργου είναι τεράστια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι υποκλοπή έργου δέχεται το τουριστικό λεωφορείο. Πρέπει λοιπόν αυτό με νομοθετικές ρυθμίσεις, με δικλείδες ασφαλείας, να γίνουν πιο ξεκάθαρα τα ψηλά γράμματα του νόμου και βεβαίως και τα ελεκτικά όργανα, που δυστυχώς για να είμαστε και να κυριολεκτούμε, δεν επαρκούν για τόσο όγκο τουρισμού που δέχεται η Κρήτη. Προσπαθούν και κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Και γι' αυτό είχαμε, αν θυμάστε ή αν το γνωρίζετε,
την προηγούμενη σεζόν που πέρασε, κλιμάκιο από την Αθήνα που κατέβηκε. Βεβαίως και τον γνωρίζουμε. Το έχουμε κάνει πόσες φορές μαζί ρεπορτάζ, κύριε Μαγκουσάκη. Και κατέβηκε επί τούτου και με αυτά που αντίκρισαν και με τα πρόστιμα που έκοψαν, εξεπλάγησαν και οι ίδιοι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν στις 3-4 μέρες που κάθισαν αυτοί οι άνθρωποι τι πρόστιμα και τι υποκλοπή είδαν, αν αυτή την πιάσουμε από Απρίλιο ή από Μάιο μέχρι τέλος σεζόν, γιατί ποσά μιλάμε και γιατί υποκλοπή. Βέβαια. Φοβερό. Λοιπόν, μιας και σας έχουμε εδώ μαζί μας, πώς τη βλέπετε τη σεζόν που έρχεται, κύριε Μαγκουσάκη? Κοιτάξτε, η σεζόν, επειδή ο τουρισμός τον χαρακτηρίζουμε σαν προϊόν, είναι ευμετάβλητο και είναι εύκολο και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, δυστυχώς. Τα μηνύματα είναι καλά. Θεωρούμε ότι θα μπούμε σε μια πάρα πολύ καλή σεζόν φέτο. Εκτός βέβαια και αν έχουμε, πρέπει να έχουμε και στο πίσω μέρος του μυαλού μας αυτό που γίνεται στην Ανατολή, αυτά που συμβαίνουν με το Ισραήλ, να μην έχουμε καμία γενίκευση των γεγονότων που γίνεται εκεί, όπου όπως καταλαβαίνετε δεν θα υπάρχει τουρισμός, δεν θα υπάρχει τίποτα για κανένα επιχειρηματικό κλάδο. Τα μηνύματα όμως προς το παρόν είναι καλά. Αν και βλέπουμε βέβαια κάτι παράδοξο που συμβαίνει στη χώρα μας, ότι πάντα στο τελείωμα της σεζόν έχουμε μία μικρή μείωση των καυσίμων και πάντα λίγο πριν την αρχή της σεζόν αρχίζει η ανοδική πορεία των καυσίμων. Πόσο τυχαίο μπορεί να είναι αυτό? Κάτι έχουμε καταλάβει κι εμείς τις τελευταίες μέρες. Μυστηριώδες φαινόμενο, κύριε Μαγκουσάκη. Και φανταστείτε ότι το καύσιμο είναι κινητήριος δύναμη της επιχείρησής μας. Βέβαια. Βέβαια. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, τι ώρα ξεκινάει η διαμαρτυρία αύριο και από πού? 9.30 ώρα το πρωί συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, μιας και είναι κλειστό αυτές τις μέρες γιατί κάνουν κάποιες εργασίες. 10 η ώρα ξεκινάμε από εκεί με τη βοήθεια της τροχέας, με το σκεπτικό μας πάντα στο συμπολίτη μας να μην τον ταλαιπωρήσουμε όσο αυτό είναι δυνατόν. Δεν κλείνουμε κανέναν δρόμο, δεν κάνουμε τίποτα. Θα περάσουμε βέβαια από κεντρικές αρτηρίες και θα καταλήξουμε στην πλατεία Ελευθερίας, όπου θα επιδώσουμε και το ψήφισμά μας στην περιφέρεια Κρήτης. Άρα, μια πομπή θα κάνετε, μια πομπή διαμαρτυρίας. Ακριβώς. Έτσι, δεν κλείνετε κάποιο δρόμο. Ακριβώς. Παγκρίτια είναι έτσι η αυριανή. Βεβαίως. Ο σύνδεσμός μας είναι παγκρίτιος. Ωραία. Βεβαίως. Λοιπόν, καλή επιτυχία στη διαμαρτυρία σας και εύχομαι να δικαιωθείτε, κύριε Μαγκουσάκη. Και εσείς και όποιος διαμαρτύρεται δικαίως σε αυτή τη χώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε, να είστε καλά. Να είστε καλά.